Χθες είχαμε την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η ΓΕΣΕ, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Είχαν χρόνια να δουν τόσο κόσμο στους δρόμους. Συμμετείχε και το ΚΙΝΑΛ, κύριε Κουκουλόπουλε, που αυτό σημαίνει ότι είστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είχατε και μια σχετική ανάρτηση χθες. Γιατί? Είμαστε αντίθετοι. Καταρχάς, να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε στο ρεπορτάζ, κύριε Μαρκοπούλου, επειδή συμμετείχα στη μεγάλη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ. Πραγματικά, χρόνια είχαν να δουν οι δρόμοι της Αθήνας τόσο κόσμο. Είμαστε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη, ήταν και η δική μας συμμετοχή εξαιρετικά μεγάλη. Δεν ήταν με επικεφαλή στην πρόεδρο, βέβαια, την κυρία Γεννηματά. Γιατί είμαστε αντίθετοι στο νομοσχέδιο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προωθεί η κυβέρνηση είναι μια ιδεολειπτική αιμονή, δείχνει σε πράγματα τα οποία πια στερούν το νοήμα τους και έχουμε μία απόδειξη απ' έξω, μία από μέσα. Να πάρουν την απ' έξω, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν τις πολιτικές αυτές που επί χρόνια υπηρέτησαν και βλέπουν τον πρόεδρο Μπάιντεν να δείχνει ένα τελείως άλλο δρόμο. Δηλαδή με εξαθλιωμένους εργαζόμενους προκοπή δεν γίνεται, ανάπτυξη δεν γίνεται. Πώς να το πω πιο απλά. Έτσι, έτσι. Στην Ελλάδα το είχαμε δει νωρίτερα αυτό με τα τρία μνημόνια, έτσι. Αποδιοργανώθηκαν εντελώς οι εργασιακές σχέσεις. Δεν μπόρεσε ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τις ανατάξει, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Επί 10 χρόνια λοιπόν αποδιοργανώθηκαν εντελώς, αποδιαρθρώθηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Και παρόλα αυτά ανάπτυξη δεν είδαμε. Και όλοι ελπίζαν... Και είπα νωρίτερα για το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με συγχωρείτε. Γιατί αν κάποιος πει ότι άλλο εκεί, άλλο εδώ, μα βλέπετε ότι και εκεί οι κοινωνίες στραφήκαν κατά των συστημάτων, διότι δεν δέχονται αυτή την κατάσταση. Και στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ πιο οδυνηρή εξέλιξη με τη φυγή των νέων. Αυτό υπογραμμίζω και στην ανάρτησή μου, δηλαδή... Τι θέλουν οι νέοι άνθρωποι? Να δουν ότι υπάρχει πιθανότητα για καλά αμοιβόμενες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Δεν ζητάνε τον ουρανό μετάστερα. Κύριε Κουκουλόπουλε, λοιπόν, να ρωτήσω λίγο. Να σταθούμε δίπλα τους για να τους δώσουμε το μέλλον που τους χρωστάμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για μένα αυτό ήταν το νόημα της χθεσινής και της δικής μου προσωπικά συμμετοχής και του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Δηλαδή πρέπει να αποτιμούμε θετικά Όλη την εμπειρία μας και να βλέπουμε τι γίνεται έξω. Αυτό. Κύριε Κουκουλόπουλε, η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας στο να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις ή ήταν πρόσχημα, ήταν προαποφασισμένο από την κυβέρνηση να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που όπως τονίζουν οι περισσότεροι μας οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα? Κοιτάξτε, κύριε Μαρκοπούλου, εγώ δεν θα πω ήταν σκόπιμο ή όχι. Δηλαδή, η πανδημία έφερε στην Ελλάδα αυτά που στο εξωτερικό γίνονται πολύ δεδομένα, δηλαδή την τηλεεργασία, έφερε πολύ τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για εμπορικές πράξεις, που πιέζει πάρα πολύ την αγορά, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, πιέζει και η παραδοσιακή μας αγορά, αυτή που λένε εμπόριο, τα εμπορικά καταστήματα, να πούμε καλύτερα, είναι ατυχής έκφραση του λένε εμπόριο, λοιπόν... Τα εμπορικά μας καταστήματα, τα κλασικά, τα παραδοσιακά, αυτό που λέμε αγορά, πιέζεται εξίσου επίσης πάρα πολύ, γιατί πολλοί από εμάς έχουν στραφεί στην Amazon, να το πω απλά, και σε μεγάλες πλατφόρμες, και αυτό πιέζει γενικά όλη την κοινωνία. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές που τις επέβαλε η πανδημία εκ των πραγμάτων, δεν τις επέβαλε καμιά ώρα την καμιά κακή δύναμη. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα την κυβέρνηση ότι μένει σε μια ιδεολειπτική αιμονή και πάει και περιορίζει δικαιώματα στους συνδικαλίζεστε, όταν από τα παιδιά που κάνουν delivery μέχρι δεν ξέρω ποιες άλλες κατηγορίες δεν έχουν συνδικαλιστική έκφραση εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, κυρίως στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και την ίδια ώρα, θα το ξαναπώ, ακούμε τον πρόεδρο Μπάιντεν να λέει ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκλώνησε όλη την ανθρωπότητα αυτό που είπε στη Γερουσία. Δεν τις έκτισε η Wall Street, δεν κτίστηκαν από τη Wall Street. Της έχτισε η μεσαία τάξη της ΗΠΑ και τα εκεί συνδικάτα. Αυτό είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, δεν το λέω εγώ. Ας πάρουμε λοιπόν κάποια μηνύματα. Θέλουμε να αλλάξει ο συνδικαλισμός, να γίνει καλύτερος, να αλλάξει. Αλλά όχι να τον καταργήσουμε πρακτικά.
Κύριε Κουκουλόπουλη, κύριε Υπουργέ, το εργασιακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε ώρα δελτίου. Όχι. Θέλω λίγο να έρθουμε στα δικά μας, που είναι ζητήματα που απασχολούν και στην κυριολεξία Κένε. Θέλω να σταθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές αντιδράσεις από κατοίκους, οι οποίοι αντιδρούν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στον τόπο τους. Βέβαια, δεν είμαστε αντίθετοι στο επιχειρήν και στην επόμενη μέρα μετά την απολιγνητοποίηση, μετά την μεταλιγνίτη εποχή. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια άναρχη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές και από την πλευρά του κινήματος αλλαγής. Έχουμε θέσει στο χωροταξικό και την αναβάθμιση του δικτύου για να μπορεί να αναπτυχθούν οι άπες σε όλη την Ελλάδα. Είναι η κεντρική θέση που λέμε μόνο εμείς. Το ζήτημα της αναβάθμισης του δικτύου είναι η πρώτη θέση της ενεργειακής δημοκρατίας για την οποία έχω μιλήσει και έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Χωρίς αναβάθμιση δικτύου. Τη θυμήθηκε η κυβέρνηση όταν έγινε όλο αυτό το κακό στην Ανατολική Αττική και αρχίσαν να μιλάνε για απογειοποίηση. Και τότε θυμηθήκαν και την Κοζάνη που απογειώνε με τα δίκτυα από το 1994. Τα θυμάσαι αυτά. Μαζί τα κάναμε, που λέμε έτσι. Λοιπόν, από το 1994 έχει ξεκινήσει αυτό το έργο. Λοιπόν, μα δεν είναι να το βλέπουν λοιπόν επειδή έριξε μια μπόρα να θυμηθούμε τι μας λείπει. Το δίκτυο πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορεί να αναπτυχθούν άπε ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη θέση που λέμε και δικαιώνεται πανηγυρικά τις εξελίξεις δραματικά μάλλον στον τόπο μας είναι ότι πρέπει να υποχρεωθούν οι τοπικές αρχές παντού να χωροθετήσουν με δικιά τους ευθύνη και όχι ο καθένας όπου τον βολεύει να τα αναπτύξει. Και το τρίτο που θέλω να πω με έμφαση κυρία Μαργοπούλου είναι ότι δεν είναι το θέμα να πούμε λίγα περισσότερα ανταποδοτικά να μην είναι 3% να είναι 4% και να δίνουν τζάμπα ρεύμα, λες, ένα χωριό και δεν ξέρω τούτο και το άλλο. Εδώ η περιοχή μας, που εκ των πραγμάτων θα δεχτεί περισσότερα φωτοβολταϊκά, γιατί έχει μεγάλες γραμμές μεταφοράς, άρα μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλη ισχύς, πρέπει να πατήσει πόδι με αφορμή το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να δεχτούμε το μισό εισόδημα που θα παράγουν τα 2 γιγαβάτ της ΔΕΗ να πηγαίνει στη Γερμανία και το άλλο μισό στη ΔΕΗ και να μας δίνουν κάτι ψήφιλο του 5% που είπαμε προχθές. Ναι. Το μισό πρέπει να μείνει εδώ. 5% μετοχές. Με άνω και κάτω όριο, όλοι οι κάτοικοι με άνω και κάτω όριο και ό,τι δεν μπορέσουμε να καλύψουμε οι κάτοικοι ως το 49% να το καλύψουν οι Δήμοι και η περιφέρειά μας. Έτσι ώστε να κάνουμε ένα πρωτοπόρο σχήμα, να σου πω κάτι, στη Γερμανία της Μέρκελ τέτοια πράγματα κάνουν. Κύριε Κουκουλόπουλε, όλες οι χώρες κάνουν τέτοια πράγματα. Κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή πρώτο γνωρίζετε πολύ καλά τα ενεργειακά, δεύτερο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την περιοχή, να ρωτήσω λίγο. Το μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών να επενδύσουν στην περιοχή οφείλεται μόνο στα υψηλά δίκτυα της ΔΕΗ ή θα έχουν και άλλες ενισχύσεις καθώς προχωράμε στην απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας? Ναι, πω, κοιτάξτε, προσδοκούν και χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά αν καθίσει κανείς και το δει ψυχρά, δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι το θέμα, κύριε. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν να πάνε σε πιο παραγωγικές επενδύσεις, αν θέλετε, αυτά τα λεφτά. Και αυτό να ζητήσουμε κι εμείς από τον τόπο μας. Να γίνουν και άλλες επενδύσεις για να παραχθούν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η φυγή των νέων και πρόσφατων των επιχειρηματιών, κυρία Μαρκοπούλου, δεν ξέρω πόσο ξέρετε κάτι. Δεν το λέω κάτι. Εγώ χρόνια υπηρέτησα το δημόσιο και ως δήμαρχος και ως πρόεδρος ΚΕΔΚΙ και ως υφυπουργός εσωτερικών και ως αναπληρωτής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Το ξέρω καλά το δημόσιο. Αγαπάω τους ανθρώπους του δημοσίου. Δεν βλέπω ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εάν μια δομή του δημοσίου που έχει 5-10 ανθρώπους συμβασιούχους κλείσει, μπορεί να ασχολήσει κι εσείς στο δελτίο κάνα δύο μέρες. Και να γίνουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή χάνουμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μέσα στα ορυχεία και τους σταθμούς. Ακολουθούν και άλλες κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αρκετοί επιχειρηματίες, όπως και εργαζόμενοι που έχουν δεξιότητες, καλοί ηλεκτροσυγκολητές, καλοί μονταδόροι, επιχειρηματίες πολύ δραστήριοι, μετακομίζουν, φεύγουν, κυρία Παλκού, φεύγουν από την περιοχή. Δηλαδή, ο τόπος αποδυναμώνεται και απορώ ποιο σχέδιο να αναπτύξουμε, να σας πω κάτι που είναι βασικό,
επειδή επικαλεστήκατε τη μεγάλη μου διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Από τα 30 μου που εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος και 34 Δήμαρχος, ένα πράγμα έμαθα καλά. Το πρώτο πράγμα που έμαθα καλά, από, που το λέει η επιστήμη και η εμπειρία, είναι τούτο. Ότι δεν υπάρχει τρίτος αναπτυξιακός πόρος από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, παρά μόνο δύο. Η γη και οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Όσο είναι δημιουργήματα ανθρώπου. Δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν από την μια στόχαστα να αφήνουμε να φεύγει η γη από τα χέρια μας και από την άλλη να σφυρίζουμε διάφορο όταν φεύγουν άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που έχουν αναπτυγμένο επιχειρηματικό τους στο μυαλό τους και το έχουν κάνει έμπρακτα και αυτοί που έχουν, είναι είτε πολύ μορφωμένοι είτε έχουν υψηλές δεξιότητες. Τι θα γίνει στον τόπο? Κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή είναι χρόνος δελτίου και πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε εξέλιξη και πολλές ζημιές από την καταρακτώδη βροχή, είχαμε και πλάνα, θα δείτε και το ρεπορτάζ, θα μείνετε μαζί μας. Δύο σύντομες ερωτήσεις για να έχω και σύντομες απαντήσεις. Θα είστε υποψήφιος περιφερειάρχης το 2023? Γιατί όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Το όνομά σας βρίσκεται καθημερινά σε όλες τις συζητήσεις, κύριε Κουκουλόπουλε. Η κυρία Μαρκοπούλου, στα γρήγορα τρία πράγματα. Πρώτον, ο Θεός θα μας ακούει να κάνουμε σχέδια. Μου λέτε για μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ απλά γελάει. Δεν το λέω εγώ, είναι γνωστή η φράση αυτή. Έτσι, λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως μάχη της καρέκλας. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι ιδέες πάνε τον κόσμο μπροστά και κάποιες ιδέες μιλήσαμε νωρίτερα, είτε για την Ενεργειακή Δημοκρατία είτε για τον πρόεδρο Biden. Και η μάχη των ιδεών και των πολιτικών θέσεων πρέπει να δίνεται κάθε μέρα. Και η περιοχή έχει μεγάλη ανάγκη να κερδίσει σε μια μάχη, γιατί καταγράφουμε διαρκώς ήττες. Και τέλος θέλω να σας πω ότι από όποια θέση μου ζητηθεί θα συμμετέχω στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όπου δίνουμε μια μεγάλη μάχη να ανταποκριθούμε στο αίτημα της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς που ζητάει το δικό της ΠΑΣΟΚ. Και ο εκλογικός νόμος. Όλοι οι νέοι άνθρωποι ζητάνε το δικό του, το νέο ΠΑΣΟΚ. Και ο εκλογικός νόμος έχει αλλάξει, κύριε Κουκουλόπουλε, θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Ναι. Εντελώς διαφορετικά, δηλαδή αποκλείεται το ενδεχόμενο να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης. Αλλά είπαμε, εμείς άλλα σκεφτόμαστε, άλλα όμως συμβαίνουν. Προηγούνται άλλα πράγματα και πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ειδών, να σου πω κάτι, κύριε Μαρκοπούλου. Προηγούνται οι βουλευτικές εκλογές. Όλη αυτή η κουβέντα, αν μετά από 2,5 χρόνια τα καθρεφτάκια είναι διπλάσια από τους κατοίκους της περιοχής. Πώς θα σου το πω πιο απλά? Τα είπατε όλα. Κερδίζουμε τις μάχες που υπενηχθήκατε με τα ερωτήματά σας. Κάποιες μάχες πρέπει να τις κερδίσουμε επιτέλους. Δεν έχουν προσέξει σήμερα, συνεδριάζεται η τοπική κοινότητα Ακρινής. Για το τι θα κάνει με μια μεγάλη έκθεση, 2.000 στρέμματα νομίζω, από την Ακρινή για να αναπτύξει η ΔΕΗ 80 ΜΒ φωτοβολταϊκά, αυτά που κάνει μισά-μισά με τους Γερμανούς, όταν η κυβέρνηση αρνείται να δώσει απάντηση για τη μετεγκατάσταση που είναι νόμος του κράτους και ισχύει. Νομίζω ότι πιο εύκολα θα δώσει άδεια για τα φωτοβολταϊκά. Κύριε Κουκουλόπουλε, μια ερώτηση και γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος είναι ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ? ΠΑΣΟΚ. Εγώ συμμετείχα στις εκλογές, όπως ξέρετε, 7 Ιουλίου του 19 και έλεγα συμμετέχω στις εκλογές σε ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ. Αυτό έλεγα. Ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Όπως επίσης και τις συνεργασίες, μιας και το Σεπτέμβριο είναι η ημερομηνία που θα συζητήσετε πολλά εσωκομματικά στο ΚΙΝΑΛ. Δεν θα συζητήσουμε για συνεργασίες. Κοιτάξτε, πολιτική, μία κουβέντα θα σας πω. Πολιτική, κυρία Μαρκοπούλου, δεν μπορεί να ασκούμε μακριά από την κοινωνία. Εμείς ειδικά έχουμε πικρή εμπειρία από αυτό όταν στριμωχτήκαμε τα μνημόνια. Η κοινωνία λοιπόν ζητάει από όλους μας καθαρές κουβέντες και καθαρές θέσεις. Ωραία, αν η κοινωνία σας ζητήσει, κύριε Κουκουλόπουλε, να είστε υποψήφιος περιφερειάρχης, μπορείτε να εκλεγείτε και βουλευτής. Δουλεύουμε. Για τις θέσεις μιλάμε, θα γυρνάτε εκεί που όχι. Είπατε για την κοινωνία. Εάν η κοινωνία σας στείλει και πάλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά αποφασίσει και θέλει να είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης, θα το αποδεχτείτε? Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, γι' αυτό το λέω.
Μα κύριε Μαργούλου, είναι πολλές υποθέσεις που κάνετε με υποθέσεις. Δεν είναι υποθέσεις, καθόλου υποθέσεις. Είναι πράγματα που, είναι πράγματα εγώ που υλοποιούνται. Μιλώντας, όταν μιλάμε για Δυτική Μακεδονία και για Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έτσι, μιλάμε για τον τόπο μας. Λοιπόν, ο ένας μείζον λόγος που θα συμμετέχω στις ΗΠΑ βουλευτικές εκλογές από όπου μου ζητηθεί, δεν ανακοινώνω καμιά ψηφιότητα, όπου μου ζητηθεί, είναι γιατί δεν θα εγκαταλείψω σε μια ιστορική αναμέτρηση για το ΠΑΣΟΚ αυτό το κόμμα που δεν το κατέληψε ούτε μια στιγμή από την ίδρυσή του, γιατί είμαι και ιδρυτικό του μέρους, έτσι. Ο δεύτερος μείζον λόγος είναι ότι έχω χρέος διαρκές για αντίδραση σε μια περιοχή που με τίμησε πολλαπλά και τη βλέπω με ένα κίνδυνο ερημοποίηση να καταποντίζεται. Και έχω υποχρέωση να σταθώ δίπλα της. Αυτό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Κουκουλόπουλε. Από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ θα είμαστε πάντα να αξιολογούμε. Ας μην βάζουμε όμως το άλογο μπροστά από το κάρο μπροστά από το άλογο. Προηγούνται άλλες μάχες, σας είπα. Και όχι μόνο των εκλογών. Δεν είναι μάχη της καρέκλας η πολιτική. Και σήμερα που είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στο Κίνημα Αλλαγής, μου φτάνει και με περισσεύει αυτή η θέση για να καταθέσουμε την άλλη εβδομάδα ερώτηση για την Ακρινή, για να δώσουμε με την πρόεδρό μας και όλα τα στελέχη τη μάχη για να πούμε όχι στην άδρη χωροθέτηση των ΑΠΕ, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη μαζί στον Ιμφαίο, με τους κατοίκους Ακρινής εδώ, με το Μαυροδέντρη, με την Ινόη, με τη Μάνα Νερού, με το Δήμο Σερβίου που στηρίζει την προσφυγή για να περισσώσουμε το δάσος Μακεδονικής Ιδρύωσης και πάει λέγοντας. Κύριε Κουκουλόπουλε, σας ευχαριστούμε. Η Μάνα Νερού ξεκίνησε με την ερώτηση που έγινε το Κίνημα Αλλαγής στη Βουλή, έτσι. Ναι, τα συζητήσαμε όλα με τον γραμματέα. Κύριε Κουκουλόπουλε, τα συζητήσαμε όλα με τον γραμματέα και πολύ αναλυτικά και για την ερώτηση μας έδωσε και όλα τα στοιχεία. Η κουβέντα μαζί σας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά.